Η ανάγκη σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά για την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα στο πανέμορφο περιβάλλον των Κυκλάδων, το οποίο δέχεται πολλές περιβαλλοντικές πιέσεις. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στις Κυκλάδες, που διαμορφώνει άλλωστε και το τοπίο το οποίο μας περιβάλλει, είναι η διάβρωση. Είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψει βλάστηση μετά την υπερβόσκηση για δεκαετίες. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις Κυκλάδες είναι η καταστροφή των μικρών υγροτόπων. Αυτοί οι χώροι συνεχώς συρρυκνώνονται ή και καταστρέφονται εντελώς. Σε πολλά νησιά έχουν υπάρξει υποβαθμίσεις του τοπίου. Σε συνδυασμό με την αλλαγή χρήσης γης, με την υπερδόμηση λόγω του τουρισμού. Οι Κυκλάδες, όντας στο κέντρο της μεταναστευτικής ροής των πουλιών, δέχονται πολύ μεγάλο όγκο από πουλιά. Έχουμε πολλά περιστατικά τραυματισμού αύριο ζώων, θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες εκθαλασσώνονται τραυματισμένες, χτυπημένες στο κεφάλι, μαχαιρωμένες, ακόμα και τσιμεντωμένες. Τα τελευταία χρόνια βλέπω στο βυθό της θάλασσας πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό από αυτά τα ξενικά είδη σε σχέση με τα ψάρια τα οποία υπήρχαν στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Ελλάδος. Μια μεγάλη πρόκληση είναι η υπεραλίευση. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα ιχθυοαποθέματα έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 30%. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το πλαστικό είναι τρομακτικά λάθος. Τα καλαμάκια, τις σακούλες, τα ποτήρια του καφέ, τα πλαστικά μπουκάλια. Τα νησιά αυτά χρειάζονται υποστήριξη για να μπορέσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να το απολαύσουν. Ενισχύσουμε όσο μπορούμε τις τοπικές πρωτοβουλίες οι οποίες αρχίζουν να εμφανίζονται στα διάφορα νησιά. Έχουμε συζητήσει για πολλές δράσεις με το CPF. Το ένα είναι η σύνδεση του βοτανικού κήπου με σχολικούς βοτανικούς κήπους ανά τις Κυκλάδες. Για να βλέπουν και τα παιδιά αλλά και όλος ο κόσμος τι δράσεις σημαντικές μπορούμε να κάνουμε για το περιβάλλον. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι πολύ σημαντική στην προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και είδαμε αυτά αποτελέσματα. Πρέπει να κάνουμε κάτι, αν θέλουμε αύριο να υπάρχουν τόσο ψαράδες όσο και ψάρια. Η προοπτική μας είναι να μεγαλώσουμε το σταθμό, ώστε να έχουμε τα μέσα και την δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό τον όγκο των περιστατικών. Θα ήταν εξαιρετικό να συνεχίσουμε και σε άλλα σημεία. Και ελπίζω πραγματικά αυτή η προσπάθεια να μεγαλώσει και να συμπεριλάβει και άλλα μέρη, και άλλα νησιά και άλλους φορείς. Η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, οπότε θα είμαστε στο πλευρό του CPF για συνέργειες, στοχευμένες δράσεις, ανταλλαγή απόψεων, έξυπνων λύσεων, καινοτομίας. And I hope that we can all work together and that we will be able to provide financial, technical and operational support. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μοιράζονται μαζί μας αυτό το όραμα, στους υποστηρικτές μας, στους δωρητές μας, στους ιδρυτές φυσικά. Ευχόμαστε να γινόμαστε πλουσιότεροι από αγάπη. Join us, ας γίνουμε πιο πολύ, ας δείξουμε έμπρακτα ότι θέλουμε να αφήσουμε πίσω κάτι σε αυτόν τον τόπο που τόσο πολύ αγαπάμε και τόσο πολλά μας προσφέρει και μας δίνει. Στο Cyclades Preservation Fund εύχομαι να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλούς περισσότερους που θα ακολουθήσουν το καλό του παράδειγμα. Σίγουρα ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από ό,τι μόνο 2, 3 ή 5 ή 10 άτομα.